Καυτό δείχνει να είναι το σκηνικό στο Δήμο της Καλαμάτας, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην διάδοχη κατάσταση, στην παράταξη Νίκα. Η δημοτική μας παράταξη να συμμετέχει στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές ενωμένη σε ένα ψηφοδέλτιο. Η διαδικασία λοιπόν που ακολουθείται και που έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το σύνολο της δημοτικής ομάδας που συνεδρίασε στις αρχές της εβδομάδας, πλέον οδηγεί σε εσωπαραταξιακές εκλογές ανάδειξης του νέου επικεφαλής που θα γίνουν την προσεχή Δευτέρα. Το εκλεκτορικό σώμα θα αποτελέσουν οι εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς επίσης και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και εκπρόσωποι κοινοτήτων που προέκυψαν από τις εκλογές του 2014. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της διαδικασίας, οι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν κατετεθεί μέχρι και την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Εκεί από το συγκεκριμένο σημείο, το μόνο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή που υπάρχει έντονο είναι να δούμε κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν τα ονόματα που μέχρι σήμερα έχουν ακούσει, δηλαδή ο Παύλος Μπουζιάννης, ο Θανάσης ο Βασιλόπουλος, και από εκεί και πέρα τι θα κάνει ο Νίκος ο Μπασακίδης και η κυρία Αντίτα, αν τελικώ θα προβεί σε κάποια κίνηση, δηλαδή για αν θα θέσουν όλη αυτή η υποψηφιότητα και τέλος πάντων. Ή και κάποιοι άλλοι. Ωστόσο, με φόντο τα όσα εξελίσσονται για την διάδοχη κατάσταση στην παράταξη Νίκα, εκφράστηκαν και αντιδράσεις. Με την πρώτη να έρχεται από τον τοπικό σύμβουλο Καλαμάτας, Παναγιώτη Λύρα. Κάνει λόγο για την διαδικασία που ακολουθήθηκε, μιλά για το δικαίωμα που θα έπρεπε να έχουν όλοι σε μια ανοιχτή διαδικασία και να αποφασίσουν κάποιοι ότι να μην είναι μετρημένο, λέει, το εκλογικό σώμα, να έχουν το δικαίωμα να πάρουν μια απόφαση που μοιάζει με δοσομετρητή ελεγχόμενο για να μην χαλάσει η συνταγή. Με πολλά υπονοούμενα και πολλά πράγματα χωρίς να λέει κανένας αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του και αυτό το οποίο συζητάνε στα καφενεία. Δημόσια, φιουφίου και αυτά και έτσι και το κουτσί δημοκρατία. Πολύ βαριές κουβέντες. Αλλά μια κουτσί δημοκρατία είναι βαρονία και αποτέλεσμα φέτο τη επιδημία των ελληνικών και των εκλεκτών. Αυτό που νομίζω θα γίνει η διαδικασία. Δηλαδή, αγαπητέ Τάκη, αν θα γινόταν η διαδικασία και με σένα μέσα ήταν καλά. Δηλαδή, οι υπόλοιποι οι οποίοι πήραν κάποιου σταυρού και δεν εκλέχτηκαν, δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι συμμετείχαν και συμμετέχουν και πήγαν και ψηφίσαν για Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν δικαίωμα στο να πούνε για το Δήμο Καλαμάτας. Εν πάση περιπτώσει, διαλέχτηκε αυτή η διαδικασία. Ομόφωνα. Εφόσον διαλέχτηκε αυτή η διαδικασία ομόφωνα από τόσα άτομα, υπερισχύει σας. Ακολούθησε η αντίδραση από την πλευρά της κυρίας Οικονομάκου. Η κυρία Οικονομάκου, η οποία απήχε και από το δείπνο την προηγούμενη εβδομάδα και από τη διαδικασία αυτή, και έρχεται με αιχμηρό και αυτή τρόπο να μιλήσει για την εξωστρεφή κίνηση που δεν έγινε και αναφέρεται στη δημοσκόπηση που η ίδια είχε προτείνει. Μιλά για το μεταξύ μας, υπό το φόβο μήπως μας ξεφύγει η κατάσταση. Μια βαθιά και ουσιώδη αντίφαση ότι ενώ δεν έχει παραιτηθεί ο κύριος Νίκας, πάνε να βγουν τώρα επικεφαλής άλλων. Και αυτό που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον είναι ότι παραμένω αμετακίνητα σταθερή, λέει, στην πορεία μου που έχω χαράξει και συνεχίζει την πορεία της ως υποψήφια Δήμαρχος Καλαμάτας. Ήδη έχει κάνει μια δήλωση στην υποψήφια Δήμαρχος Καλαμάτας. Τι την ενοχλεί η διαδικασία στη δημοτική ομάδα, αφού δεν πήγε να την κάνει στη δημοτική ομάδα. Ήδη ότι θέλει να είναι υποψήφια και Καλαμάτα ξεκινάμε. Θεμητό, ήδη πολλοί κόσμος τη στηρίζει, ήδη. Τι την ενοχλεί, αν οι άλλοι κάνουν μια εσωτερική διαδικασία μόνοι τους όλοι μαζί. Τι την ενοχλεί. Που στο κάτω-κάτω τη είπαν έλα και εσύ μας, αλλά εν πάση περιπτώσει καλά κάνει και δεν πάει, γιατί αυτή ήδη θα έβαζε τον εαυτό σε υποαμφισβήτηση, μια και δεν άμα πήγαινε. Και καλά κάνει προσωπικά για μένα και δεν πάει. Με τις δηλώσεις να πέφτουν βροχή, απάντηση στην κυρία Οικονομάκου έβωσε ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Ηλιόπουλος. Μιλάει για το σεβασμό που πρέπει να έχουν όλοι στην αντίθετη άποψη και καταλήγει απευθυνόμενο στην κυρία Οικονομάκου τη συνάδελφό του. Μαρία, μην κυνηγάς φαντάσματα, δεν είμαστε εμείς οι αντίπαλοι σου, αναφέρει ο κύριος Ηλιόπουλος. Νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούν όλες τις διαδικασίες, εφόσον προτάθηκε αυτή η προϋπόθεση να γίνει μια ψηφοφορία έστω από αυτούς, εγώ διαφωνώ. Ξέρουμε ποιον είναι, εμείς τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα εδώ και καιρό και δεν μιλάει κανένας και τώρα βγει η διαδικασία γίνεται. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να τον υποδείξει, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, δηλαδή και ο Δήμαρχος Καλαμάτας αν θέλει να υποδείξει εμένα, ναι, δεν έχει δικαίωμα να υποδείξει κάποιον ο Δήμαρχος Καλαμάτας, κύριος Ζήκας. Έχουμε όλοι οι υπόλοιποι δικαίωμα και δεν έχει ο Νίκας. Το πρόβλημα θα είναι και το πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το λύσετε εσείς πριν ξεκινήσει, μήπως με αυτή τη διαδικασία η οποία πάει να γίνει, πει τον Τζερετζούλια και πάνε κάποιοι για τον Τζερετζούλια ή τον Κανελόπουλο ή τον Μπελογιάννη στο κόμμα και του δώσει το χρήσμα απέναντι σε εσάς. Εκεί είναι το πρόβλημα.